ξέρω, σίγουρα θα έχετε η μεγαλύτερη συνειδητοποίηση τι πλεονέκτημα είναι αυτό στη ζωή σας. Αλλά για εσάς τους μικρότερους που βλέπουν να κάθεστε εδώ στην καρεκλίτσα, είναι ό,τι καλύτερο έχετε να κάνετε στη ζωή. Και μόνοι να είστε καμιά φορά και στεναχωρημένοι να είστε, θα πάρετε το μουσικό όργανο που παίζετε και θα διασκεδάσετε τον εαυτό σας. Ξέρετε τι μεγάλο πλεονέκτημα είναι αυτό. Χθες ήμουνα παρέα με έναν παππού, ο οποίος προφανώς σε κάποια στιγμή βαρέθηκε, γιατί ήταν αρκετά μεγάλος, γύρω στα 86, και σε κάποια στιγμή τον ακούω να τραγουδάει ένα δημοτικό τραγούδι. Θυμόταν τα νιάτα του, όταν τότε μαζεύονταν τα παιδιά και τραγουδούσαν αποκλειστικά και μόνο δημοτικά τραγούδια, γιατί αυτός δεν ξέρει ούτε ροκ, ούτε ραπ, ούτε μουσική σαν τη δική σας, και ήταν στον κόσμο του, αλλά ήταν τόσο ευτυχισμένος, γιατί τραγουδούσε και ουσιαστικά ζούσε με τη μουσική. Εσείς δεν ξέρω πόσοι από εσάς είστε και καλύφωνοι, αλλά σίγουρα το γεγονός ότι στο μέλλον θα παίξετε ένα μουσικό όργανο είναι το μεγαλύτερο όπλο που μπορείτε να πάρετε στη ζωή για να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες της ζωής. Και δόξα τω Θεώ είναι πολλές. Άρα στόχος δικός μας του Δήμου είναι να καταφέρουμε να εξοπλίσουμε τα παιδιά της Δημοτικής του Δήμου Κοζάνης με όπλα, όπλα όχι πραγματικά, δεν θέλουμε τέτοια όπλα, όπλα εντός εισαγωγικών, για να τα καταφέρουμε λοιπόν να ξεπεράσουν τα εμπόδια της ζωής με χαμόγελο και με αισιοδοξία. Νομίζω λοιπόν ότι, να ευχηθώ μάλλον, το 2015 να φέρει στον καθένα από εσάς προσωπικά και στην οικογένειά σας ό,τι καλύτερο επιθυμείτε και ονειρεύεστε και να φροντίσουμε όλοι εμείς, εγώ σαν Δημοτική Αρχή, ο κύριος Τζούκας, σαν καλλιτεχνικός διευθυντής που πασχίζει πάρα πολύ και φροντίζει για να πάει καλύτερα κάθε χρόνο το 2 και να προοδεύσει, και οι καθηγητές που παρίστανται εδώ πέρα, όπως και οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων, λοιπόν να φροντίσουμε όλοι μαζί ενωμένοι το οδείο μας να προοδεύσει και να ακούγεται η φωνή του όχι μόνο στα πλαίσια του Δήμου Κοζάνης, αλλά να ξεπεράσουμε το Δήμο Κοζάνης, αυτό είναι το σχέδιό μας. Να σας πάμε και αλλού, ήδη μετακινήσετε όπως ξέρω, Λάρισα, να πάμε αν είναι δυνατόν σε μεγαλύτερα μουσικά κέντρα και με μέγαρα μουσικής, όπως αυτό της Θεσσαλονίκης, των Αθηνών, έχουμε τέτοιους στόχους και μάλιστα οι στόχοι μας ξεπερνούν και αυτά ακόμα. Θέλουμε να σας πάμε και στο εξωτερικό. Στο χέρι σας είναι. Λοιπόν, ευχηθώ επομένως, καλή χρονιά σε όλους, χρόνια πολλά και πάντοτε να έχουμε επιτυχίες. Ευχαριστώ.